Η 32 τελειώσανε, Βασίλη. Τη Evolution. Πάμε για άλλα. Ήτανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Συμφωνώ. Έτσι, είχαμε και ανατροπές, είχαμε και παραλίγο προκρίσεις, τα είχαμε όλα. Καλά τα πήγαμε στα προγνωστικά. Εντάξει, έχεις και άλλο αέρα από χθες που κάνεις 5 στα 5. Να τα πούμε. Να τα πούμε για αυτά. Εγώ έκανα ένα τίμιο 3 στα 5, το οποίο είναι πολύ καλό ποσοστό. Δεν καταλαβαίνω κάποια σχόλια, ας πούμε, στο Facebook. Άμα βάλει κάποιος 3 στα 5 τρίποντο, θα είναι στεναχωρημένος. Όχι, Βασίλη. Όχι. Αλλά άμα κάνεις 3 στα 5 στο στοίχημα, είσαι στεναχωρημένος. Δεν έπαιξα λεφτά. Όχι, μόνο το κύρο σου. Τέλος πάντων. Εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, ελπίζω να τα πας καλύτερα σήμερα. Και εγώ το ελπίζω. Εντάξει, είναι και η κατηγορία σου. Καλός ή κακός. Ναι, ναι, ναι. Παίζεις την Evolution. Σε θέλω λίγο πιο προετοιμασμένο σήμερα. Έχω κάνει το homework μου. Για να σε δω. Λοιπόν, είμαι η κυρία Κοίνη, είναι ο Βασίλης Γουναρίδης δίπλα μου. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ζευγάρια που έχουν δημιουργηθεί στους 16 της Evolution League. Θα κάνουμε και μερικά σχόλια για τους 32. Βασίλη μου, θα σου δώσω πολύ το λόγο σήμερα, γιατί δεν είμαι σε καλό φεγγάρι. Είναι τα θετικά vibes στην Λιγερία, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, έχω κάτι θέματα. Οπότε θέλω να κουβαλήσεις σήμερα. Να κουβαλήσεις αυτό το 1,65 σου ολόκληρο, να με πάρεις στις πλάτες πόσο... σου. Πόσο? Πόσο, είσαι παραπάνω. Λοιπόν, για πάμε. Για πες μου, τι έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, εγώ και το 1,65 μου έχουμε... θα δούμε μαζί τα ζευγάρια του προηγούμενου γύρου. Ξεκινάμε με ODB Buzzer Eaters. Βεβαίως. Είδαμε δύο εύκολα παιχνίδια βάσει και των προγνωστικών που κάναμε. Οι Buzzer Eaters έβαλαν κάτω από 50 πόντους και στα δύο μάτς. Φάνηκαν να δυσκολεύονται, είναι αυτό που λέγαμε τα περιφερειακά σουτ. Οι ODB έβαλαν γερές βάσεις από το πρώτο και δεν νομίζω να αγχώθηκαν, οπότε μιλάμε για μια δίκαιη πρόκριση. Ναι, και εγώ αυτό το μόνο που θέλω να σχολιάσω, γιατί εντάξει, ήταν από τα λίγο πιο ξεκάθαρα μάτς γενικά αυτό, ότι οι Buzzer Eaters είχαν μια ένταση, θεωρώ, συσσωρευμένη, η οποία βγήκε σε ένα κατά τα άλλα παιχνίδι το οποίο δεν χρειαζότανε. Δηλαδή, ενώ όπως πήγε το match, επειδή και οι ODB το αντιμετώπισαν ως ήδη περασμένοι στην επόμενη φάση, δεν είναι ότι το πίεσαν. Ναι, 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 ισχύει. Υπήρχε μια ένταση λίγο περίεργη. Okay, εντάξει. Αυτό μόνο. Σε γενικές γραμμές όμως, εντάξει, ο ODB ήταν συνολικά καλύτερη. Ναι, αυτό που περιμέναμε, αυτό είδαμε. Ναι. Δανάη Κλάμανολιώσια. Εδώ έγινε τη σπάση τρελής. Τα έχω κάνει και τα δύο τα μάτια, θέλω να ξέρεις. Ναι. Είμαι. Μου επιτρέπεις να. Σου επιτρέπω, εννοείται ότι επιτρέπω. Γιατί ήμουν παρούσα. Στο πρώτο παιχνίδι, ενώ είναι ψιλοντέρμπι μέχρι ένα σημείο και αυτά, μετά από λίγο τα λιώσια, επειδή δυσκολεύονται να κάνουν τα πιο απλά, έστω και μια δεύτερη πάσα, έχουν πάρα 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 πολύ νεύρα. Ναι. Τα οποία αυτά νεύρα αρχίζουν να τα βγάζουν μεταξύ τους, τα βγάζουν στους διαιτητές, τα βγάζουν στη γραμματεία. Οριακά δηλαδή δεν βγήκαν έξω να τα βγάλουν και σε ένα παραστικό που πέρασε. Ναι. Υπήρξαν αποβολές, υπήρξαν, έδωσαν χώρο έτσι στους Dalai Lama να πάρουν ένα φαινομενικά, μια φαινομενικά, πώς το λένε, καλή απόσταση. Δηλαδή 12 πόντοι που κέρδισαν οι Dalai στο πρώτο παιχνίδι. Okay, δεν είναι και εύκολο να το γυρίσεις. Εννοείται. Έτσι, ειδικότερα από τη στιγμή που η Dalai Lama είναι και αυτή η ομάδα που είναι και αθλητική, παίζει και το μπάσκετ, έχει και το Λάζαρο στον πάγκο που τους στείνει ωραία και καλά. Και είσαι τώρα σε φάση ότι θα τους λείπει και ο Χρυσοβέργης στο δεύτερο, είναι και λίγο ξενερωμένοι από την κατάσταση που δημιουργήθηκε και λες τώρα θα πάνε εκεί και θα είναι σούπα. Κοίτα, βέβαια για μένα το φράγμα το οποίο αν το περάσει μια ομάδα στο πρώτο μάτσο είναι αυτό των 10 πόντων. Αν δεις διψήφια διαφορά, εκεί πραγματικά πας με. Ναι, μα ήταν όλο. Ήταν και η διψήφια διαφορά και τα νεύρα και η τσακωμή και όλο που ήταν σε φάση ότι. Αυτό που το vibe που μου βγάλανε εμένα δηλαδή στο τέλος, ότι να πάμε να κατέβουμε στο δεύτερο, να τελειώνουμε και καλό Σεπτέμβρη. Και οι τύποι πήγανε στο δεύτερο και εξαφάνισαν τους Dalai. Πες μας λίγο πόσο έλειξε ο δεύτερος, παρακαλώ πολύ. 39-81. Αυτό ήταν πιο αναπάντεχο και από το Μαλί
με το οποίο κατέβηκε ο Παπαδιάς στο δεύτερο μάτς. Πες μου λίγο τι μαλούρα έκανε ο Παπαδιάς. Δεν το πίστευα. Έχει το ίδιο μαλλί με την Ειρήνη Τυριακίμη πλέον. Από πίσω τους ξεχωρίζεις. Σίλβερ, ένα σίλβερ και ο άλλος. Γιατί okay. Και η Ειρήνη έκανε έτσι μια αλλαγή στιλιστική. Είναι μπέστης τώρα με τον Παπαδιά. Τέλος πάντων, τους διέλυσαν. Δηλαδή, πέραν του 81 στην επίθεση, το 39 στην άμυνα είναι σοκαριστικό. Είναι πολύ. Εντάξει, ήταν και ο Καραμπούλας βέβαια σε αυτό, που στο πρώτο έλειπε. Αλλά έλειπε ο Χρυσοβέργης, όπως είπαμε, που ήταν τιμωρημένος, που ήταν επίσης μια πολύ σημαντική απώλεια. Αλλά μπήκανε μέσα και εγώ επειδή έβλεπα το μάτς και λέω, τι γίνεται, τι φάση, δεν... Λέω, αυτοί έχουν πάρει τώρα έκσταση. Σούπερ μαντολίνι, δεν ξέρω. Γλυγερίνη. πολύ. Εγώ είχα πει τα λιώσια. Δηλαδή, είχα πει ότι αν ήμουν δαλάει, θα ήθελα τους Ράπτορες γιατί δεν τρέχουν τόσο. Πέσαμε μέσα. Ναι, τα λιώσια με βγάλαν αληθινή στο τέλος. Νίκη πιστικότατη ότι δεν περάσαμε κατά λάθος, ότι όλα γυρίζουν ό,τι. Συγχαρητήρια στα λιώσια, πραγματικά. Από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουν κάνει τις δυο σεζόν που συμμετέχουν στην διοργάνωση. Έριξε το μελάνι του εκεί ο κότς, ότι θέλω να πάμε για ποτά και τα λοιπά και τελειώσαμε και βλέπεις τι γίνεται. Σε έχουμε καταλάβει, Άκη, σε έχουμε καταλάβει. Πάμε παρακάτω. Πάμε πιστάτσιο Κολιτσάνη. Εδώ τώρα, Χριστέ μου, πιάνω το κεφάλι μου για όποιον δεν το βλέπει και σκέφτομαι. Το Κολιτσάνη, αν το έβαζες να κάνει προπόνηση μόνο του, να πει να παίξουμε, ξέρω εγώ, μεταξύ μας, ρε παιδί μου, ένα μονάκι, η ίδια ομάδα, δεν πιστεύω ότι θα έφτανε τους 85-90 πόντους. Απέναντι στους Πιστάχιος, το κάνανε και τις πετάξανε εκτός. Ναι, ναι. Κοίτα, να πω εγώ ότι δεν έχω κανένα θέμα απολύτως και καλά κάνανε και γράφανε από κάτω στα comment, έτσι. Γιατί έχω μιλήσει και με τον Αδαμόπουλο και με τον Μάνο και με τον Σαντανιέλο στα παρκέ, έτσι. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στα νούμερα για να καταλάβετε λίγο γιατί ανατροπή μιλάμε. Ωραία. Οι Κολιτσάνοι στη φάση των ομίλων έχουν 66,5 πόντους μέσο όρο στα παιχνίδια που κατέβηκαν, λέω, έτσι, σε αυτά που παίξανε, με 22,2 ποσοστό νικών. Και θα μου πείτε, μα Gladiators και τα λοιπά. Αν πάρουμε και τους Gladiators, λοιπόν, γιατί έχω κάτσει και τα έχω ψάξει όλα, έχουμε 28,5 ποσοστό νικών, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Μου τον έχετε τρελάνει τώρα. Περίμενε. Ότι εδώ τρεις μέρες τον έχετε κάνει έξαλλο. Περιμένετε. Και πάνε στα δύο μάτς σε ένα γήπεδο που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ και έχουν 84,5 μέσο όρο πόντων, που σημαίνει 27% αύξηση από τα προηγούμενα παιχνίδια. Όχι απλά δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ. Νομίζω ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει συγκεκριμένο γήπεδο στο λεκανοπέδιο. Ναι. Δηλαδή. Ήταν όλα εναντίον του. Εγώ δεν το πίστευα. Νόμιζα στην αρχή ότι μπορεί να έχουν βάλει ανάποδα τις ομάδες, ότι το σκορ να είναι από την άλλη και τα σχετικά. Βρεθήκαν σε καλό επιθετικό βράδυ. Σε δύο καλά επιθετικά βράδια βρεθήκανε. Αλλά με βάση τα δεδομένα που λέω, τα νύχια μου τελευταία φορά που τσέκαρα δεν μυρίζουν. Η μπάλα που είχα να βλέπω το μέλλον έσπασε, οπότε ούτε αυτό το έχω. Άρα, αν ρωτάγαμε χίλιους να μας πούνε ποιος θα περάσει, οι 994 θα λέγανε θα περάσουν οι Πιστάχιος. Το πιστέψανε μόνο οι 6 και μπράβο τους που τον πήραν. Συμφωνώ ρε Βασίλη, ήταν νομίζω από τις μεγαλύτερες σφαλιάρες που φάγαμε εδώ, σε αυτό το τραπέζι που καθόμαστε εγώ και εσύ. Ισχύει. Μπράβο στο Κολιτσάνη, δεν μπορώ να πω. Κάνανε δύο εξαιρετικά παιχνίδια, δηλαδή είχαν τρεις παίκτες με πάνω από 20 πόντους ο καθένας. Δεν ξέρω τώρα αν η Πιστάχιος... Η αλήθεια είναι ότι και εμένα όταν με ρώτησε ο αρχηγός των Πιστάχιος, είπε ότι εντάξει, λέω, ρε παιδί μου, είστε πολύ καλύτεροι τώρα εσείς. Εγώ πίστευα ότι οι Πιστάχιοι μπορούσαν να περάσουν τους Gladiators. Πόσο μάλλον το Κολιτσάνη που μπήκε από τη στιγμή που οι Gladiators τιμωρηθήκαν και αυτά. Και με αυτά που είχα δει, δεν περίμενα ότι είχαν καμία ελπίδα με το ρόστερ που είχαν οι Πιστάχιοι. Και του είχα πει και εγώ, Γιάννη, θα είναι μια εύκολη πρόκριση. Τώρα, αν τους υποτίμησε εντελώς
ή δεν του βγήκε το παιχνίδι και αποπροσανατολίστηκαν. Okay, δεν το ξέρω γιατί δεν τα είδα τα παιχνίδια live. Έβλεπα μόνο το live score και έβλεπα λίγο τη διακύμανση. Ναι, ναι. Αλλά ήταν σοκαριστική ο αποκλεισμός των πιστάχιων τόσο νωρίς. Μαγκάτη πρόκριση. Είχα δει ένα μαγκάτο μάτς που πήραν με τους ρετρό. Μπράβο τους. Τους βγάλω στο καπέλο. Για πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άλλο τώρα μάτς. Φωτιά. Titans Bowlers. Λοιπόν, το πήρανε το πρώτο οι Bowlers. Εύθραυστα όμως. Δηλαδή είχαν 3 πόντους απόσταση. Αυτό γυρνάει. Δεν είναι τίποτα οι 3 πόντοι. Έπεσα μέσα νομίζω. Ναι. Εγώ είδα το δεύτερο. Είδα μεγαλύτερη θέληση στο δεύτερο από τους Titans. Δηλαδή, οι Titans είχαν λίγο τη λογική ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχουμε χάσει το πρώτο παιχνίδι από δικά μας λάθη, άρα στο δεύτερο δεν επιτρέπεται και θα το πάρουμε. Στο δεύτερο κιόλας έχουν αφήσει το physical game και για τους young bowlers περισσότερο και για τους Titans. Δηλαδή, είχανε και το παιχνίδι το πήγανε πολύ καλά και οι διαιτητές. Οπότε είχαν το περιθώριο ενώ οι ομάδες να δείξουν τα χαρακτηριστικά σου, γιατί είναι δύο ομάδες αντίθετες. Άλλη ηλικία οι Titans, άλλη ηλικία οι Young Bowlers, πιο αθλητικοί οι Young Bowlers ενώ και τα σχετικά. Στις λεπτομέρειες οι Titans βγήκανε μπροστά, γύρισαν τη διαφορά και την πήρανε με συν ένα, δηλαδή έχουν χάσει 3 στο πρώτο και παίρνουν την πρόκριση για τους 16 με συν 4. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωριακό. Εντάξει. Κοίτα, θεωρώ ότι οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες αν περνούσε, θα περνούσε δίκαια και θα είχε βγάλει και μια πολύ δύσκολη σειρά στο ξεκίνημα, που είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Χαμηλό το σκορ πολύ. Δεν ξέρω αν το περίμενα, για να σου είμαι ειλικρινής, να πάει τόσο χαμηλά. Θα μου πεις, σε τέτοια μάτς πετράνε και οι άμυνες πιο πολύ, κλείνουν οι ομάδες, αλλά okay, γιατί είναι δύο ομάδες που είναι επιθετικά πρικισμένες. Δηλαδή, περίμενα να είναι λίγο 60-70 και στα δύο μάτς. Όπως και να έχει, μπράβο στους Titans, μπράβο και στους Bowlers από μένα. Ναι. Γιατί δεν είναι λίγο όλο αυτό που έχουν περάσει το καλοκαίρι με το τραυματισμό του Κολυβάκη, με τις απουσίες, με τις ανακατατάξεις. Για μένα, βάσει των συνθηκών, δεν τα έχουν πάει άσχημα. Συμφωνώ. Είναι. Πώς το λένε. Είναι κακό το φεγγάρι που περάσανε οι Bowlers, ενώ ξεκινήσανε με πολύ πολύ καλύτερους ιονούς. Ήταν από τις καλύτερες σειρές που είδαμε στη φάση του 32. Συμφωνώ. Και τα δύο παιχνίδια. Πέρασε ο λιγότερο αγχωμένος στα σημεία που έπρεπε. Θα πω εγώ. Προχωράμε. Ναι, βεβαίως. Partizan Brothers United. Εντάξει. Ξεκάθαρο και εδώ πέρα το φαβορί ήταν. Πήρανε τη διαφορά που έπρεπε οι Brothers στο πρώτο. Μετά κάνανε νομίζω διαχείριση περισσότερο. Δεν είναι ότι σκίστηκαν και σε εισαγωγικά ότι πρέπει να κερδίσουν ναι, ναι, γιατί ναι. Η διαφορά που πήραν στο πρώτο δεν μπορούσε να γυρίσει το 24-25 πόντου τώρα. Πολύ δύσκολο. Η Partizan στο δεύτερο παρατάχθηκε λίγο καλύτερα. Ήταν καλύτερη. Ναι. Ανέβασε λίγο την απόδοσή της, okay, δεν ήταν αρκετό, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο το περιμένουμε. Δηλαδή, ήταν αξιοπρεπέστατη η Partizan στη σειρά, στο τέλος-τέλος, αλλά το φαβορί είναι στους 16. Το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω για να προχωρήσουμε είναι ότι πέραν του Κουτουζή, Μπιτζής, Κατρατζής και Αβούρης έκαναν μίνιμουμ ένα καλό μάτς. Το οποίο είναι σημαντικό γιατί εντάξει, το πουλήσαμε και εμείς με τον Παύλο, ο οποίος έκανε καλά μάτς, το συνηθίζει, αλλά βγήκαν και άλλοι παίχτες μπροστά. Το οποίο μετράει. Καλά, ο Μπιτζής ειδικότερα είναι. Είναι πολύ δυνατός, ναι. Από χειμώνα το θυμάμαι, είναι πολύ δυνατός. Και κορμί και πολύ μπάσκετ και τα πάντα όλα. Ναι. Για πήγαινε στους επόμενους. Στους κακιστές Σεντ Πάουλ, εννοείς. Λοιπόν. Η Σεντ Πάολη εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες των σκοκιστών, εκμεταλλεύτηκε τα κακά διαστήματα των σκοκιστών, πήρε και τα δύο παιχνίδια. Μας έριξε τον κουβά. Τόσο όσο έπρεπε.
Μπράβο της. Εντάξει, εμφανίστηκαν με πολλές απουσίες στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή τώρα 39 λεπτά Βασίλης Μπουργαζάς. Δεν ξέρω να το ξαναδούμε. Αλλά στις δύο η καλύτερη ομάδα προκρίθηκε. Καλώς δηλαδή προκρίθηκε. Δύσκολο. Και αυτή μια ωραία σειρά ήτανε. Θα έλεγα τον πρώτο μάτς ήταν πολύ ωραίο. Πολύ επαφή, πολύ physical, πολλές βολές. Ναι, αν ήταν physical δεν θα δινόντουσαν οι τόσες πολλές επαφές σε κατέρωθεν. Γιατί υπήρξε πολύ πολύ ξύλο στο πρώτο και πολύ νεύρο. Στο δεύτερο που παίξανε λίγο πιο ελεύθερα, που παίξανε λίγο πιο συγκεντρωμένα, ήταν πιο καλό για μένα. Και ας μην είχε τόσο πολύ σκοράρισμα. Μπράβο στη Σεντ Πάολη. Έχει κάνει restart στο καλοκαιρινό. Εννοείται. Δηλαδή η συνένωση που φαίνεται ότι έχει κάνει με το Γκόμικ το Μάστορα ευδοκιμή. Και νομίζω ότι το ότι έχει φτάσει στους 16 αυτό το αποδεικνύει. Κάτι ήξερε ο πρόεδρος που το ήθελε. Ναι. Τελικά. Ναι. Γκουρού. Ο γκουρού. Ο γκουρού στη θέση του γκουρού μας. Ναι, ναι, ναι. Pistols, Hot Zone, Αντάρτες. Ναι, λοιπόν. Περίμενα. Άλλος περίμενα. Εγώ τους έπιασα. Εσύ εντάξει, εσύ το πάμε. Εγώ είπα. Μου έχει στείλει στο πρώτο μάτς μήνυμα ο Χρήστος Πατρώνης. Ναι. Να μου πει ότι παρά την ηλικία και τα λάθη μας, το πήραμε το πρώτο παιχνίδι με ένα από διαφορά. Του λέω Χρήστο, θέλω να κάνεις λίγο μονή, γιατί έχει και δεύτερο παιχνίδι και να μην βιάζεσαι. Μάλιστα. Και τελικά ήρθε το δεύτερο παιχνίδι. Οι Hot Zone πετάξανε έξω τους Athens Pistols. Μου ξανάρθε μήνυμα μετά το δεύτερο match. Φαντάζομαι κατάλαβε. Αυτό, ναι, ήταν η σιωπή μου προς απάντησή του και η σιωπή του προς απάντησή μου. Οι Hot Zone είναι πάρα πάρα πολύ αθλητικοί. Έχουν πάρα πολύ ενέργεια. Έχουν αυτή τη σπίθα της νεότητας. Και πέταξαν έξω τους Athens Pistols. Δίκαια. Δικαιότατα. Γιατί μπήκαν στο δεύτερο μάτς πολύ πιο αποφασισμένοι. Καλά τώρα και ο ένας πόντος που έχει λήξει το πρώτο δεν είναι... Είναι σημαντικό γιατί πιστεύω ότι έγινε και καλή διαχείριση στο τέλος, δηλαδή δεν το άφησαν να φύγει. Ναι. Έχοντας στο μυαλό τους και το δεύτερο. Ένας πόντος είναι τίποτα ρε παιδί μου, ναι, τι ναι, να σου πω. Είναι ένα μηδέν. Δηλαδή, okay, ναι. Σαν να μην είναι. Τίποτα. Μπράβο πολλά στους αντάρτες που έχουν βγάλει και ένα δύσκολο πρόγραμμα στον Όμιλο, έχουν δοκιμαστεί. Και νομίζω ότι το επόμενο ζευγάρι θα κρίνει πολλά. Τους ταιριάζει η κατηγορία των ανταρτών. Συμφωνώ. Δηλαδή, παρόλο που είναι τώρα στο καλοκαίρι και ήταν και σε ένα δύσκολο όμιλο γενικά, φαίνεται ότι τους ταιριάζει η κατηγορία της Evolution και ανταπεξέρχονται παραπάνω από καλά. Ισχύει. Για πάμε στους επόμενους. Βελούδινα σφυριά, Athens Dragons. Τι να πω τώρα εδώ. Δυσκολεύτηκαν τα βελούδινα σφυριά στο πρώτο κύριο παιχνίδι. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν περίεργο. Όταν ναι, εγώ σου έβλεπα διακύμανση, λέω παροριακά μπορεί να το πάρουν και αυτές τις Dragons. Τα βελούδινα σφυριά ζωρίστηκαν πολύ. Δεν το περίμενα. Το είχα πει κιόλας, δεν το περίμενα. Το περίμενα εγώ όμως. Ναι, εσύ το περίμενες. Εγώ είπα ότι θεωρώ ότι θα ήταν ξεμούδιασμα. Δεν ήταν καθόλου. Τους ταλαιπώρησαν πάρα πολύ, τους έβγαλαν το λάδι οι Dragons των σφυριών. Στο δεύτερο, πάλι πήγαινε κοντά, προς το τέλος άνοιξε και νομίζω κιόλας άνοιξε γιατί οι Athens Dragons άρχισαν να ασχολούνται με άλλα πράγματα από αυτά που πρέπει να ασχολούνται. Έβγαλαν πάρα πάρα πολύ εκνευρισμό, δεν θα πω παραπάνω για αυτόν τον εκνευρισμό που έβγαλαν. Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει το μάτς μετά από όλο αυτό την κατάσταση που είδαμε, που δημιουργήθηκε στο τέλος. Τα βελούδινα σφυριά το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο και πήραν την πρόκριση. Αν οι Athens Dragons μένανε προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν στις 4 γράμμες μέσα, έτσι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχουμε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, αυτό που θέλω να πω γενικά, γενικό σχόλιο είναι αυτό, ότι δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Αυτό που λέμε εδώ πέρα είναι οι απόψεις μας. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε να βγάλετε τα νεύρα σας, πολύ ok, αλλά μην κάνετε για προσωπικές επιθέσεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα ή θεωρείτε ότι θίγεστε, μπορείτε να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα να το συζητήσουμε και να βρούμε τη λύση. Είναι fan to watch, δεν τα κάνουμε τα podcast τόσο σοβαρά, έτσι. Έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή, εδώ πέρα εμείς το κάνουμε για να περνάτε καλά και. Αυτό είναι αν δεν περνάτε καλά, μπορείτε να μας το πείτε και να το συζητήσουμε. Και αν όντως κάνουμε κάτι που είναι κακό, να συζητήσουμε και συγγνώμη. Κατά τα άλλα, όπως τα είπα. Για πάμε παρακάτω. Να πω ένα σχόλιο, επιτρέπετε. Για τα σφυριά. Βεβαίως. Με διέψευσαν για αυτό που είπα, ότι με την πλάτη στον τοίχο ίσως να τους βρούμε να ζοριστούν. Δεν ζορίστηκαν. Απέδωσαν στο δεύτερο μάτς. Αλλά να πούμε ότι τους έχει πιάσει το στόμα του. Ποιος? Ο Σοκράτης Κυσανίδης. ναι, τώρα. Είστε καινούργιοι στην διοργάνωση, δεν το ξέρετε, αλλά ο Σοκράτης, πέραν του ότι είναι φοβερός κτλ. Από τους παλιότερους speaker. Έχει μια παράδοση η οποία είναι λίγο κακή. Ναι, όταν πιάνει κάποια ομάδα στο στόμα του, συνήθως πάει λίγο κάπως. Και τώρα αυτή η παράδοση μετράει και μια 8ετία, 9ετία. Δεν είναι τώρα είναι δηλαδή. Η Χουντ είναι αγαπημένη του ομάδα. Τη μία φορά που δεν μίλησε για τη Χουντ πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα εντάξει. Έχετε να περάσετε πολλά εμπόδια. Πολλά εμπόδια. Προχωράμε. Ναι. Γκραν Μανάρια Λίκη. Επίσης το φαβορί. Επίσης θεωρώ ότι στο δεύτερο μάτς δεν έπαιξαν στο 100% γιατί θεώρησαν ότι είναι safe. Το κέρδισαν οι Λίκοι το δεύτερο, παίξανε καλύτερα. Με καλή απόδοση. Παίξανε καλύτερα, να το πούμε αυτό. Δεν έχω να πω κάτι περαιτέρω. Θεωρώ ότι τα Γκραν Μανάρια ήταν καλύτερα. Τη διαχείρισαν όπως έπρεπε στο πρώτο παιχνίδι. Έκαναν και τη διαχείριση που χρειαζόταν και στο δεύτερο, χωρίς να κουραστούν πάρα πολύ. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ναι. Στο πρώτο μάτς ήμουνα. Το είδα live. Τα Μανάρια είχαν να διαχειριστούν δύο βαρβάτες απουσίες με τους τσιγκούς. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κοντά. Από τη στιγμή νομίζω που κλείνει το πρώτο μέρος και λέει ας πούμε ο Τάσος κάτω, παιδιά πάμε να τον νικήσουμε τώρα, φάνηκε η διαφορά. Και οι Λίκοι δεν βρήκαν τόσες λύσεις. Τώρα στο δεύτερο μάτς, από ό,τι έχω μάθει, έχουμε τραυματισμό του Ισίδωρου, του Τσίγκου, το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή νομίζω η εικόνα του πρώτου μάτς που είδαμε, χωρίς τον Τσίγκο και τον έναν και τον άλλον, θα είναι και η εικόνα που λογικά θα δούμε και στους 16. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό αυτό. Να πω σαν έξτρα ότι αυτό που είχαμε σχολιάσει ότι τα Μανάρια καταφέρουν και βρίσκουν λύσεις ακόμα και στις απουσίες τους φάνηκε στο πρώτο μάτς. Από τη στιγμή που λείπανε δύο πολύ βασικοί πυλώνες τους και τα βγάλανε πέρα στο 100%, πήρανε και μια πολύ καλή διαφορά και τους είδαμε στους 16. Most wanted have a Lakers. Ωραία. Άλλο ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μια καλή σειρά. Εγώ θα πω ότι ήταν μια καλή σειρά η διασταύρωση αυτή. Στο πρώτο παιχνίδι κατάφεραν, σας έβαλαν μέσα στο καλάθι. Γι' αυτό και πήρανε το μάτς. Τα κατάφεραν στο πρώτο. Ήταν καλύτεροι, παίξαν το παιχνίδι τους κλπ. Στο δεύτερο, κάνατε εσείς το παιχνίδι σας. Στο τέλος, μετά τις αποβολές και όλα αυτά που γίνανε, μπήκανε κάποια μακρινά σούτ από τους Cavaliers και σας στάσανε. Αλλά γενικότερα στο παιχνίδι το ελέγχατε το δεύτερο, ήσασταν 10-15 πόντους μπροστά, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια. Μπήκαν απλώς κάποια μακρινά σούτ, κάποια δύσκολα σούτ και το φτάσανε τα παιδιά πάρα πολύ κοντά. Στο γενικό σύνολο, ήταν δύο ομάδες εισάξιες. Συμφωνώ. Λεπτομέρειες κρίνανε το μάτς. Εγώ θεωρώ ότι οι Cavaliers το έχουν χάσει μόνοι τους το μάτς. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να το πάρουν με κάποιες καλύτερες διαχειρήσεις, θα το πω εγώ έτσι. Είχαν έρθει λίγο προκατηλημένοι απέναντί σας, θα πω επίσης. Λάθος και αυτό. Αλλά θεωρώ ότι το χάσανε εντελώς μόνοι τους, ότι αν μένανε συγκεντρωμένοι και στο πλάνο τους, εκεί που έγινε και η αντεπίθεση και όλα, μπορεί και να το παίρνανε πάλι στο τέλος. Εγώ θα σταθώ μόνο στα αγωνιστικά. Πολύ πολύ καλή ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι θα μπορούσε εύκολα να έχει ξεφύγει πολύ παραπάνω.
Αλλά εμείς έχουμε την τύχη, δεν ξέρω την ευλογία, να έχουμε τον Αντρέα τον Θεοδόρο, ο οποίος το πήρε πάνω του. Δεν είχε κάνει καλό match μέχρι εκείνη την ώρα. Να σχολιάσουμε ότι ο Αντρέας τον Θεοδόρο πάει να αφήσει μόνο στο ένα layup ολομόναχος. Έλα, μου δεν έχετε φάει τον άνθρωπο. Κάνει και αφιέρωση. Αντρέα μου, δεν θα το βάλουμε στα blooper αυτό. Μην μου άγχωνεσαι. Κάνει και αφιέρωση στην κερκίδα και η μπάλα δεν στο μπαίνει μέσα. Του. Κάνει κύκλο και βγαίνει εκτός. Ο Αντρέας στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν έχει καταλάβει την μπάλα, δεν έχει μπει. Μετά συνειδητοποιεί και λέει. Πώς το έχασα. Και πήγε να γίνει και στο δεύτερο μάτι. Πώς το έχασα αυτό. Εγώ αυτό θα κρατήσω το πρώτο παιχνίδι. Από τον Αντρέα του Θεοδόρου. Τώρα το δεύτερο, εσύ έχεις καλύτερη άποψη. Τίποτα. Πολλά συγχαρητήρια για το αγωνιστικό κομμάτι. Εγώ τους καταλαβαίνω γιατί είναι νέα ομάδα. Θέλουν να αποδείξουν ποιοι είναι κτλ. Σε μια ομάδα που έχει μια παράδοση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Πολύ ωραίο μάτι, πολύ ωραία σειρά. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Κολέκτος αναλώσιμη. Ωραία, οι Collectors κερδίσανε στο πρώτο, οι αναλώσιμοι δεν κατέβηκαν στο δεύτερο. Ας μην πούμε τίποτα άλλο, πάμε παρακάτω. 19-0 Collectors στο ξεκίνημα. Mm. 19-0. Εκεί νομίζω καθάρισε. Εντάξει. Ελιτήρη Λεοντάριο. Το λοιπόν, μάτς τώρα... το μάτς αυτό... έχει αποδειχθεί ότι οι σειρές και οι ομάδες είναι αρκετά κοντά από αυτά που έχουμε δει. Σε σειρές ακόμα και 30 πόντων. Γιατί το Λεοντάριο έχει χάσει 29 πόντους στο πρώτο παιχνίδι, κατεβαίνει στο δεύτερο. Με πεντάδα. Ναι, και πάει τη διαφορά στους 25-26. Δηλαδή είναι δύο καλάθια μακριά από την πρόκριση. Ναι. Και δεν είναι ότι έχει πάει για λίγο και έχει καταφέρει και την κρατάει τη διαφορά σε αυτό. Ισχύει, ισχύει. Και απλά οι ελιτήριοι καταφέρνουν και κρατάνε το οι τέμπο πέντε εκεί. Ελιτήριοι. Ναι, το ναι. Τέμπο εκεί. Mm. Αποδείχθηκε ότι μπορείς να βρεθείς από την κορυφή κάτω, αλλά οι ελιτήριοι είχαν πολύ πολύ μεγάλη κάβα. Πολύ πολύ μεγάλη κάβα. Και αυτό φαίνεται λίγο και στα μάτσε διαφορών, ότι... ποτέ δεν είσαι σίγουρος, μάλλον, μέχρι 25 πόντους. Είχε τι δίκιο θα γίνει. Ο Φίγκο στις δηλώσεις που έκανε μετά. Είχε για δίκιο. Πες. Έκανε δηλώσεις ότι. Επειδή λογικά πήρε κάποια time out στο τέλος της, όταν είχε φύγει η διαφορά, και εξήγησε τον λόγο ότι ήξερε ότι στο δεύτερο match δεν θα είναι οι ίδιοι, ότι θα έχουν απουσίες πολλές, οπότε κάθε κατοχή μετρούσε. Είναι ένα θέμα συζήτησης αυτό. Από τη στιγμή που περάσανε οι ελιτήριοι, του βγάζω το καπέλο. Αν είχε γίνει κάτι άλλο κτλ. Θα ζητούσαμε αλλιώς, αλλά οκ. Okay. Εννοείς που πήρε τα time out ενώ η διαφορά ήταν τόσο υψηλή. Ήθελε να έχει πολύ μεγάλη ασφάλεια. Εγώ αυτό ναι, το όπως βλέπουμε, όπως βλέπουμε, 29 πόντοι ήταν ασφάλεια, αλλά τελικά στην κόψη. Αυτό, γιατί γι' αυτό πήγε... το αποτελέσμα. Ναι, δικαιώθηκε ναι, εκ του αποτελέσματος. Οκ. Η Λιτήρη στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα οι απουσίες τους. Γενικά. Τώρα ήταν τυχερή γιατί είχε και το Λεοντάριο τις ίδιες απουσίες και γι' αυτό παίχτηκε στο τέλος στα ίσα, ναι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά θα είναι πρόβλημα στη συνέχεια. Αριστεός Πιστόλια. Φω, φω, φω. Λοιπόν, όντως το μάτς είχε πολύ μπασκετική επαφή. Ήταν ντέρμπι και τα δύο, σε γενικές γραμμές. Στο δεύτερο λίγο ξεφύγανε σε κάποια φάση τα Πιστόλια, κατάφερε το μάζεψε ο Αριστέος. Πενταδάτος ο Αριστέος, εάν είχε δύο άτομα στον πάγκο, μπορεί να βλέπαμε και διαφορετικά αποτελέσματα. Πολύ ενέργεια. Εισάξεις πολλοί ομάδες. Στις λεπτομέρειες θα πω ότι κρίθηκε και ναι. Αυτό. Μια ακόμα δηλαδή, πολύ Αριστέος... σκληρή σειρά. Και το δεύτερο παιχνίδι πήγε καλύτερα επιθετικά και για τους δύο σε σχέση με τον πρώτο. Ήταν πολύ πιο εύστοχοι και οι δύο. Πολύ καλύτερες επιλογές και οι δύο. Ίσως γιατί έχει αφαιθεί το λίγο πιο ελεύθερο παιχνίδι στο δεύτερο. Δεν είδαμε πολλές βολές, ας πούμε, σε γενικές γραμμές. Όλα αυτά. Μπράβο στα Πιστόλια. Εγώ περίμενα ότι θα περάσουν. Μπήκανε λίγο σε μια διαδικασία γιατί δεν γνωρίζαν το παιχνίδι του Αριστέου. Ο Αριστέος μπήκε στο πετσί τους. Ναι, αν δεν γνωρίζεις το παιχνίδι του Αριστέου, εκεί μπορεί να θολώσεις. Ναι. Και το κάνει πολύ καλά αυτό ο Αριστέος σε όλες τις ομάδες που τους κάνει τα mind games και όλα αυτά. Και έτσι τους κερδίζει και τις περισσότερες φορές. Τα Πιστόλια κατάφεραν να κρατήσουν μια διάβγεια εκεί που έπρεπε και τις πήραν και την πρόκριση.
Μπράβο και στους μεν και στους δε από μένα. Ναι. Γιατί είπαμε και ο Αριστές ήταν λίγοι κι αυτοί. Με απουσίες πολλές, με τραυματισμούς. Ο Αριστές δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες γενικά. Ενώ τα πιστόλια από την άλλη. Χωρίς να ακυρώνει αυτό την προσπάθεια των πιστολιών. Εννοείται. Δεν ακυρώνει. Απλά σου είπα ότι θα μπορούσαν να κάνουν λίγο πιο εύκολα το παιχνίδι του Αριστέως. Συμφωνώ. Καταλαβαίνω. Οι παίκτες του Αριστέως, αν είχαν μια αλλαγή. Γιατί τώρα όταν είναι μια ομάδα που παίζει στα όρια του φάουλ, στα όρια. Αν έχει επιλογή να σε βγάλει κάποιο και λίγο να σε ξεκουράζει και να κάνει διαχείριση, παίζει πολύ πιο εύκολα. Όταν ξέρει ότι πρέπει 40 λεπτά να είσαι εσύ, λίγο αυτό σε κρατάει πίσω. Το λέω με αυτή την έννοια. Ότι δύο, όχι παραπάνω. Καταλαβαίνω δύο πώς να λες, ήταν οι αριστεί, μπορεί να ήταν κάτι διαφορετικό. Πάμε Anonymous Gunners. Λοιπόν. Σειράρα κι αυτή. Οι Gunners γυρίζουν στο πρώτο παιχνίδι ενώ είχαν πάρει διαφορά οι Anonymous. Το κλείνουν στο συν 11. Και βλέπουμε στο δεύτερο παιχνίδι ότι πάνε οι Anonymous και κρατάνε ένα σταθερό 8-9-10, 8-9-10, 8-9-10, 11 και δεν ξέρω τι. Και είμαστε στο τέλος. Είναι στο συν... πόσο είναι η Anonymous, συν 10 είναι, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Η διαφορά των πόντων με την οποία έκλεισε η σειρά ήταν συν 1. Μπράβο. Συν 1, δεν καταλαβαίνετε. Μπράβο. Δηλαδή είναι... Είναι στο συν 11 οι Anonymous, βάζουν δύο βολές οι Gunners στα 11 δευτερόλεπτα, ο Πάνιας, που είπα ότι θα πληγωθούν από τις βολές. Βέβαια δεν πέτυχε στο ποιος θα περάσει, αλλά προσπερνάμε αυτό το όχι, πράγμα. Όχι, okay, όχι, είπα οι Anonymous, πίστευα τους Anonymous, αλλά πήγανε στη γραμμή των βολών τώρα. Πώς γίνεται να έχω χάσει τους γκάνες από τις βολές, δεν πιστεύω. Δημήτρη Καραμπέτσο, μου άξιζε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Βάζει σταθερό χέρι ο Πάνια, έτσι, χειρουργούς αν ήθελε εκείνη την ώρα. Ναι, εντάξει. Βάζει δύο βολές χλάτσοτες και δίνει την πρόκληση στους γκάνες. Ένα ζευγάρι το οποίο όποιος και να πέρναγε ήταν δικαιότατο. Ένα ζευγάρι που μας χάρισε εξαιρετικά παιχνίδια, πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Είδαμε ότι δώσαν και συγχαρητήρια ναι. Άλλον, γιατί έτσι ήτανε. Και τελικά οι Gunners είναι αυτό, λίγο δεν τους αμφισβητείς τους Gunners σε γενικές γραμμές, γιατί τα κάνουν αυτά τα comeback και έχουν mentality. Συγχαρητήρια θα πω. Και στις δύο ομάδες για δύο πολύ ωραία μάτς. Ευχαριστώ λίγο παραπάνω τους Gunners που με πήγαν ταμείο. Λοιπόν, Μίνωες Βασδέκης. Να ξεκινήσω εγώ να σου πω κάτι τώρα. Μίλησα με κάποιον ο οποίος ήταν στο γήπεδο στο πρώτο μάτς. Και μου λέει, του λέω πόσο ήρθε και τα λοιπά, μου λέει 62-56. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι θα είναι ένα ζευγάρι στο οποίο θα πάμε κουβά. Γιατί όταν βλέπω τους Μίνωες σε ένα μάτς το οποίο δεν έχουν πάει καλά να είναι στους 62 πόντους, λέω ότι κάποια στιγμή στο δεύτερο παιχνίδι δεν μπορεί. Έχουν τέτοια ποιότητα να που θα ανέβουν πάνω από τους 70. Ότι η διαφορά ήταν και μεγαλύτερη σε πολλά σημεία και ο Βασδέκης κατάφερε στο τέλος και ετοιμάζεψε. Εγώ και... μιλάω για τους Μίνωες καθαρά για το 62. Σου λέω ρε παιδί μου ότι και ο Βασδέκης δεν ήταν καλός. Δηλαδή μπορεί να οι Μίνωες να μην εμφανίστηκαν σε αυτό που έπρεπε, αλλά ήταν και ο Βασδέκης μέτριος. Mm. Και στο τέλος με κάποιες επιλογές που έκανε και κάποια καλάθια και τα σχετικά, πήγε τη διαφορά στους 6 που ήταν. Μια χαρά. Κομπλέ. Τώρα πάμε στο δεύτερο, πες μας λίγο. Στο δεύτερο ανέβασαν στροφές οι Μίνωες, ο Βασδέκης έμεινε στα ίδια, οπότε όπως ήταν λογικό, κέρδισε η επίθεση να δει της άμυνας. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το ρεζουμέ. Απουσίες ο Βασδέκης αρκετές, ειδικά στο δεύτερο μάτς, νομίζω αν είχε κατέβει λίγο μεγαλύτερη συνέπεια, ίσως να συζητάγαμε αλλιώς. Εντάξει, τώρα είναι καλοκαίρι, μπορεί κάποιοι να έχουν άδειες. Ναι, εννοείται. Και υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει. Εντάξει. Αλλά ο Βασδέκης, ενώ πιστεύουμε στο δεύτερο θα εμφανιστεί λίγο πιο δυναμικός, από τη στιγμή που κατάφερε και έκλεισε και την ψαλίδα και αυτά, ο Βασδέκης κατέβηκε πιο χαλαρός, πιο ασυγκέντρωτος, δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι όπως έπρεπε. Οι Μίνωες τον υπέταξαν εύκολα, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαν αρκετά μεγάλη απόσταση και συνεχίζουν
στις 16 καλύτερες ομάδες. Εντάξει, μην ξέρω, οι Μίνωες είναι φιναλίστ τελικού. Τα ξέρει αυτά, ο Βασίλης τα ξέρει, ο Παπαστάμος. Δεν είναι τώρα ότι να είναι. Εντάξει, ο Βασδέκης στην επιστροφή του στη διοργάνωση μετά από κάποια σεζόν έκανε καλό δεύτερο γύρο στην Evolution. Ισχύ. Πολύ καλό. Έφτασε στα play-off. Τώρα από εκεί και πέρα το χειμώνα θα, επειδή τώρα έχει βρει το ρυθμό του, θα είναι καλύτερος, πιστεύω. Γιατί έχει και αθλητικά παιδιά πολύ και χαμηλό μεσορολογικές, δηλαδή έχει γύρω στα 35 έτη είναι το μέσο, δεν είναι πολύ. Ναι. Και δεν είναι πιτσιρίκια, αλλά δεν είναι και... Ισχύ. Θα δούμε ωραία πράγματα, ναι, νομίζω. Είναι, έχει δώσει πολύ καλά δείγματα ο Βασδέκης. Θεωρώ δηλαδή ότι άμα κάνει 1-2 προσθήκες, το χειμώνα θα μας απασχολήσει. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Πρεσόφ αλπινιστές. Εντάξει τώρα, τι... Δεν κατάφεραν οι αλπινιστές να δώσουν... Αν και μαζεύτηκαν. Ναι, στο πρώτο, στο δεύτερο εντάξει γνωσίες, αλλά η Πρέσοφ, ρε παιδί μου... Δεν σταματιέται. Όχι. Ναι, δεν σταματιέται. Παίζει λίγο και το μπάσκετ της Πρέσοφ πλέον το έχουν κάνει πολύ απλοϊκό μεταξύ τους. Δηλαδή θα παίξουν τόσο όσο χρειάζεται και ξαφνικά ενώ μπορεί να είναι ντέρμπι, γιατί ήταν σε κάποια σημεία ντέρμπι του, ξαφνικά λένε ότι okay, να παίξουμε λίγο τώρα και πήρανε διαφορά, την κρατήσανε και στο δεύτερο ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί είχε, όπως είπαμε αποσίες, είχαν αποσίες οι αλπινιστές. Δικαιότατα η Πρέσοφ. Θέλω να πω εδώ ότι ο Νίκος Μπαλάσκας μου είπε ότι θέλει να αρχίσω να λέω ποσοστά για τους παίκτες μου για να αρχίσω να τους βλέπουν. Και του λέω άρα θες του λέω, να ρίξουμε τις αντίπαλες άμυνες όλες πάνω τους. Θα αποφασίσω να μην το κάνω ακόμα. Και όταν... να τους περιγράψεις είπε νομίζω. Ναι, αυτό θα γίνει. Το αποσχέθηκα ότι αν φτάσει τελικό του είπα θα είμαι πίσω στο μικρόφωνο. Δεν θα πω ακόμα για τους παίκτες γιατί... Θέλω να δω αν θα τα καταφέρει να φτάσει τελικά. Ναι. Αυτό, αυτά ήταν. Οι αλπινιστές, για να το ολοκληρώσω, ενώ είναι πολύ αθλητικοί, εντάξει, η γκρίνια του Λιμπερόπουλου είναι λίγο ξεπέραστη. Είναι τώρα αυτό που συμβαίνει με τον Λιμπερόπουλο είναι λίγο γραφικότητα, γιατί γκρινιάζει συνέχεια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, υπάρχουν και αυτά. Αν κάνουν μια-δυο προσθήκες, νομίζω ότι θα ανεβάσουν λίγο την απόδοσή τους, γιατί δεν είναι τόσο κακή, ρε παιδί μου, πρακτικά. Δεν ξέρω τώρα γιατί τους έχει πάρει η κάτω βόλτα τελείως. Τυχαίνει. Ναι, μπορεί να ήταν η σεζόν. Ναι. Μπορεί να ήταν η σεζόν, αλλά αυτό ήθελα να πω λίγο για τους αλπινιστές. Και πάμε τώρα στα ωραία. Έτσι, τρίψε τα χεράκια μου. Σαν μηγά, τρίψε τα χεράκια σου. Τρίψε τα χεράκια μου. Λοιπόν, τώρα θα ζοριστούμε να ξέρετε. Ξεκινάμε με το πρώτο ζευγάρι. ODB Ανολιώσια. Δεν ξέρω τώρα πόσοι θα τελειώσουν σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, θα κάνω μια δήλωση εδώ στο βήμα που μου δίνετε από τα μικρόφωνα της διοργάνωσης. Είστε δύο πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Να παίξετε μπάσκετ και σας παρακαλώ να μην γίνουν ευτράπελα. Είναι το μάτς νομίζω που φοβόμαστε περισσότερο από όλα. Ωριακά θα φέρουμε μάτς. Στην φάση των 16. Δεν είπαμε να χτυπηθείτε στα πλαίσια του μπασκετικού. Εννοείται δεν θέλουμε... Δεν χωρίζουμε μπαλέτο. Εννοείται. Αλλά σας παρακαλούμε να τελειώσετε όλοι το παιχνίδι. Όλοι κατέρωθεν. Θα είναι μια δύσκολη σειρά εάν... παίξουν όπως είναι να παίξουν, εάν μείνουν συγκεντρωμένοι. Εγώ πιστεύω στις λεπτομέρειες το εισιτήριο θα το πάρουν οι Old Dirty Basket. Θα πρέπει να δώσουμε όντως φαβορί. Ναι, γιατί. Πω, πω. Όχι, εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε διπλωματία. Δεν κάνουμε ισοαποστακισμό. Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται, ότι αλλά... μπράβο, είστε όλοι πολύ καλοί. Συγχαρητήρια που φτάσατε μέχρι εδώ. Ναι. Ό,τι είναι. Και αν το χάσουμε, θα πληρώσουμε τα λεγόμενά μας. Δεν, ναι, δεν πειράζει. Την άποψή μας λέμε. Θεωρώ οι ODB ότι έχουν περισσότερες λύσεις. Είναι όλοι αθλητικοί. Έχουν. Και αντιδήμα έχουνε και αντικαραμπούλα έχουνε γενικότερα να χτυπήσουνε τα λιώσια. Έχουνε και το βουνό τώρα το άλλο που είναι 2.50 πόσο είναι μέσα στη ρακέτα.
Νομίζω αυτός που τα λιγότερα νεύρα και αυτός που θα παίξει το παιχνίδι του θα περάσει. Θεωρώ ότι στις λεπτομέρειες θα είναι η ODB αυτή. Εγώ. Κοίτα, να το πάρουμε τα πράγματα όπως έχουν. Δύο ομάδες οι οποίες πέρασαν πιο εύκολα. Δηλαδή οι ODB πέρασαν πιο εύκολα. Ήξεραν εξ αρχής νομίζω θα περάσουν. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οι ODB όμως τελειώσανε και πρώτοι. Πέρασαν στους τέταρτους Buzzer Eaters. Ναι, ναι. Θεωρώ με όποιον τέταρτο από τους υπόλοιπους ομίλους και να πέφτανε θα ήταν λίγο πιο εύκολο. Απ' την άλλη τώρα τα λιώσια. Διασταυρωνόντουσαν τώρα είμαι Gunners, διασταυρωνόντουσαν τώρα είμαι Anonymous. Ήταν λίγο πιο δύσκολο. Άσχετα αν στο δεύτερο παιχνίδι ήταν κυρίαρχη και καταιγιστική. Τα Ανολιώσια έχουν νομίζω λίγο παραπάνω ψυχολογία με βάση το τελευταίο αποτέλεσμα. Okay. Δύο ομάδες οι οποίες, αυτό που είπες και εσύ Αλίλο, η μία σκοτώνει την άλλη. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι ότι τα Ανολιώσια θα πληγωθούν από τις απουσίες τους. Όσο περνάει ο καιρός το νιώθεις στον αέρα ότι δυσκολεύονται να μαζευτούν. Οι ODB δεν έχουν δείξει τέτοιο δείγμα. Αν το πρώτο μάτς πάει όπως έγινε με τους Δαλάι, οι ODB είναι νομίζω κλάση ανώτεροι. Δηλαδή δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Άμα πάρουν μια διαφορά θα την κρατήσουν και θα χτίσουν πάνω σε αυτή και μπορεί να και την αυξήσουν στο δεύτερο μάτς. Οπότε με βάση καθαρά τις παρουσίες δίνω και εγώ ODB. Επίσης έχουν και δύο πυροτεχνήματα και οι δύο ομάδες. Δηλαδή από τη μία έχουμε Λούβαρη, από την άλλη έχουμε το Χρυσοβέργιο του Παδιά. Δηλαδή Κορκίδες από τη μία. Έχουμε και αυτά τα πυροτεχνήματα τα οποία μπορεί να κάνουν ένα τσαφ και να τεινάξουν μια προσπάθεια ας πούμε, στον αέρα. Αλλά δίνω 51-49. Η απόσταση είναι εκεί. Λίγο θα δώσω. Για πηγαίνει στο επόμενο ζευγάρι. Κολιτσάνι Titans. Δεν είναι κάθε μέρα το γενιού. Επίσης ο μεγάλος αρχηγός της ομάδας Μάνος Παπαδόπουλος πήρε τίπλα την μαμά πατρίδα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πάρα πολύ σημαντική απουσία. Δεν θέλω να δούμε το Μάνο σε διαδικασία play-off τώρα στο καλοκαιρινό. Το καθήκον τους κάνανε. Το κάνανε βασικά το καθήκον που έπρεπε να βουλώσουν τα στόματά μας. Ναι, βεβαίως. Τώρα παίρνετε στους Titans με αυτό το roster που θα κατέβει. Το ξανά πω ότι οι πιθανότητες λίγες. Ξαναζούμε την ίδια στιγμή. Δεν ξέρω τι θα λέμε. Είναι τεζαβού, τη μέρα της μαρμότας. Ναι. Αλλά τώρα όχι, είναι δύσκολο να τα απεξέλθουν. Γιατί λείπει, γρανάζει τώρα. Και ο Αδαμόπουλος θα λείπει. Το σημαντικό. Ναι, θα λείπει και ο Αδαμόπουλος. Δύο λοιπόν σημαντικά γρανάζια θα λείπουν. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι οι Titans παίζουν και σε ένα γήπεδο. Okay, έχουν παίξει μια φορά τώρα το Κολιτσάνι. Οι Titans δεν ξέρω αν έχουν ξαναπαίξει στο 7. Παίξαμε τους μπόλες. Ναι, οκ. Okay. Άρα μία και μία. Ναι, ναι. Ένα γήπεδο που δεν το άγνωστο. Γνωρίζουν και οι δύο, οκ. Okay. Πιστεύω ότι οι Titans θα την καθαρίσουν τη σειρά, γιατί το Κολιτσάνι δεν είναι και τόσο αθλητικό όσο είναι οι μπόλες. Δηλαδή μπορεί να έχουν τα shoot, τα οποία άμα μπουν θα σε σκοτώσουν, αλλά δεν είναι ότι τρέχουν πολύ, βγάζουν εμβιασμούς. Ναι. Δεν είναι τόσο αυτό, οπότε θεωρώ ότι οι Titans έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντί τους. Ναι, τα πουλέν μου οι Titans αυτό. Ναι, το έχουν καταλάβει, το έχουν καταλάβει. Για πες και στη γνώμη σου. Titans έχουν βγάλει μια δύσκολη σειρά, το οποίο μετράει, το ξαναλέω, αν ειδικά ξεκινήσει τα play-off με ένα δυνατό τεστ. Καλά και οι άλλοι βγάλαν νιώθεις μια ψυχολογία. Οι άλλοι νομίζω βγάλαν μια σειρά η οποία τους έδωσε φοβερό boost ψυχολογίας. Α, okay. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα νομίζω. Okay. Γιατί πήγανε, μάλλον αλλιώς πήγε μια ομάδα, αλλιώς πήγε άλλη να παίξει. Η Titans ξαναλέω ότι είναι μια πλήρης ομάδα με coach, με συστήματα, με καλούς ψηλούς. Τώρα, αν οι Κολιτσάνοι γίνουν το Μαρόκο όπως είχε γίνει το 22 στο Μουντιάλ και πάμε να παίξουν τον ημιτελικό με τη Γαλλία και ερχόμαστε εμείς κάθε εδώ και τρώμε σφαλιάρες, τι να πω ρε παιδιά. Τώρα και χωρίς τον Μάνο και χωρίς τον Αδαμόπουλο, πραγματικά να σας βγάλω για μπύρες ρε παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα περάσετε και τους Titans, τι να πω.
Έχουμε, πώς το λένε, έχουμε κάνει αλκοολική δημισή διοργάνωση. Ναι. Με εσάς που έρχεστε εδώ πέρα, εγώ αυτό θέλω να σχολιάσω απλά. Δηλαδή, πραγματικά, ξαναλέω ότι καλά κάνατε και μάγκικα και περάσετε και γράφατε και από κάτω. Εγώ το γουστάρω αυτό. Αλλά φτάνει. Αλλά okay. Ελπίζω να μην ξαναγίνει. Αλλά... Καλοκαιριάτικα τώρα να βλέπουμε σχόλια. Αλλά η οχτάδα ανοίξει στο Titans. Ναι. Το βλέπω να ξανάρχεται αυτό το πράγμα. Προχωράμε. Brothers United, St. Pauli. Πες μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι στη St. Pauli αυτή τη στιγμή έχει μπει ένα πρέπει. Έχει ένα άγχος παραπάνω που έχει βρεθεί εδώ πέρα. Που καλώς έχει βρεθεί εδώ πέρα. Θεωρώ ότι οι Brothers έχουν την εμπειρία να τα πάρουν αυτά τα παιχνίδια. Η St. Pauli, άμα φύγει το match με τους Brothers, άμα δεν καταφέρουν να κλείσουν τον Παύλο, τον BG και αυτούς κάπως, θα εκνευριστούν, θεωρώ. Ίσως θα είναι από τα εύκολα ζευγάρια στη φάση των 16. Δηλαδή, είναι δύσκολη διασταύρωση για τους St. Pauli. Συμφωνώ. Έχουν πιο κορμιά οι Brothers, έχουν και πιο σουτέρ, πιο σταθερούς ενώ σουτέρ οι Brothers, που σε κάθε παιχνίδι ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα, κορμιά κάτω από τη ρακέτα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα σχετικά εύκολο έργο για τους πράσινους. Είχαμε και διαφορά κατηγορία στο χειμώνα. Ναι. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι, είναι και αυτό. Στην Evolution η St. Pauli, στη Master οι Brothers, εννοείται παίζει ρόλο, εννοείται, θα το λέμε πάντα αυτό, αλλά εντάξει. Σε διπλό μάτς θεωρώ ότι πάντα θα κερδίσει το τέλος αυτή που είναι η καλύτερη ομάδα στη σειρά. Ναι. Όχι, δηλαδή πιστεύω ότι οι Brothers θα βάλουν τις βάσεις στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο θα κάνουν μια διαχείριση όπως κάνανε με την Παρτιζάν. Δεν θα πω ότι θα είναι εύκολο. Okay. Δεν θα πω ότι θα είναι δύσκολο. Α, τι θα πεις δηλαδή. Θα είναι μιας μέτρια δυσκολίας για τους, για τους Brothers. Οι Brothers για μένα είναι το φαβορί. Έχουν τώρα την ποιότητα που και την εμπειρία. Έξω, χαλαρά. Ναι, εντάξει, έχουν εμπειρία. Οι υπερασπιστές του Βόρειου τομέα είναι τώρα οι Brothers. Είναι αυτό τι είχε απομείνει. Λοιπόν, και έχουν και μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή... Η ψηλή τους είναι καλή, ο Παύλος είναι πολύ καλός. Ξέρουν να καθαρίζουν τα μάτσα αυτά εύκολα. Το έχουν κάνει, δεν είναι πρωτάρηδες, έτσι προφανώς. Τώρα οι St. Pauli, αν κατέβουν μαζεμένοι και κάνουν πολύ καλό μάτς, μπορεί να γίνει και έκπληξη. Μπάσκετ είναι, έτσι προφανώς. Αν μου έλεγες βάλε τα λεφτά σου κάπου, θα τα βάζω στους Brothers. Όχι, ναι, θεωρώ ότι βάσει τη δυναμικότητα των δύο ομάδων πιστεύω ότι έχει περισσότερο ταλέντο η ομάδα των Brothers United. Συμφωνώ. Θεωρώ. Hot Zone αντάρτες. Βελούδινα σφυριά. Λοιπόν, μετά τα τελευταία που είδαμε, οι Hot Zone αντάρτες, λογικά, θα βγάλουν το λάδι στα βελούδινα σφυριά. Που, βέβαια, σκληραγωγήθηκαν με τους δράκους. Ναι. Να το πούμε, ναι, αυτό. Ναι. Θα είναι στις Hot Zone Antarctica, θα δυσκολευτούν. Είναι πολύ πιεστική στην άμυνα. Είναι ρε παιδί μου, ζουζούνια αυτοί. Τρέχουν πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Πάμε εδώ, από εκεί. Ναι. Ένταση. Δύσκολα. Θα είναι δύσκολη διασταύρωση. Εάν θέλω όμως να είμαι σταθερή σε αυτά που λέω, επειδή θεωρώ τα βελούδινα σφυριά είναι για την τετράδα, δεν θα το αλλάξω αυτό. Θεωρώ ότι παίζουν. Στα top 3 καλύτερα μπάσκετ της κατηγορίας αυτής, στο φετινό summer. Θεωρώ ότι είτε δύσκολα είτε πολύ δύσκολα την πρόκριση θα την πάρουμε. Αλλά θα είναι σειρά για γερά στομάχια, ναι. Εγώ πιστεύω. Είναι το πρώτο πολύ μεγάλο τεστ. Πολύ σκεπτικός ο Βασίλης, εδώ πήρε μια βαθιά ανάσα. Πρέπει να τα πω τώρα σωστά. Κοίτα να δεις. Οι αντάρτες νομίζω ότι αρέσκονται να παίζουν τέτοια μάτς που βλέπουν τον αντίπαλο σαν φαβορί. Τους αρέσει να είναι, συμφωνώ, νομίζω, στη θέση του outsider. Συμφωνώ. Το είδαμε και με τους κακιστές αυτό. Δηλαδή στη φάση των ομίλων.
Τα σφυριά συμφωνώ ότι παίζουν πολύ όμορφο μπάσκετ. Το είδαμε και τώρα υπό συνθήκες πίεσης. Ποιοτικά, αν κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, τα σφυριά είναι ένα κλικ πάνω. Τώρα, αν οι αντάρτες τους βγάλουν το λάδι, παίξουν το μυαλό τους και βάλουν το δικό τους ρυθμό, θα είναι πολύ ωραία κατά μάτς. Δηλαδή, αν δούμε πάλι αυτή τη διαφορά πόντων να πάει στο συν 1, συν 2 για να περάσει κάποιος, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δεν θα δώσω καν, δηλαδή είναι πολύ πολύ μικρό πάτημα στα σφυριά λόγω της πολύ καλής συνολικής τους εικόνας και της ποιότητάς τους. Αλλά μέχρι εκεί. Περιμένω να δω δύο πολύ δυνατά μάτς. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Grand Manaria, most wanted. Δυσκολάκι. Ναι, ναι. Δυσκολάκι. Πέστασαι. Δυσκολάκι, εντάξει. Okay, αν λείψει ο Τσίγκος, σας ευνοεί αυτό. Okay. Γιατί okay, στο μπάσκετ είναι ένα άθλημα επαφής, θα υπάρξουν και τραυματισμοί, είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολη η σειρά. Τα μανάρια είναι σκληροτράχυλα, είναι αθλητικά, μπορούν να βάλουν και σουτ, έχουν συνοχή, έχουν σταθερότητα, η μπάλα περνάει από τα χέρια ολονών. Έχουν και αυτά διαχείριση στον πάγκο, ναι, όπως ναι. Έχετε κι εσείς. Είναι ένα παιχνίδι, νομίζω, από τα πιο δύσκολα που θα συναντήσουν οι Most Wanted, αν είναι να φτάσουν κάπου ναι, πιο κάτω. Ναι. Κατάλαβες. Εγώ κρατάω την εικόνα του πρώτου μάτς των Μαναριών, που λογικά, ξαναλέω, θα είναι και αυτή που θα δούμε στη σειρά, λόγω της απουσίας του ψηλού. Είναι πολύ δύσκολο τεστ. Τα μανάρια απέδειξαν στον πρώτο γύρο περίτρανα ότι δεν τους νοιάζει καθόλου, δεν τους βαραίνει ούτε τους φαβορεί. Ναι. Το οποίο είναι σημαντικό. Θα είναι μια δύσκολη σειρά. Πολλά θα καθοριστούν από το πρώτο μάτς, πιστεύω. Δηλαδή. Συγγνώμη, θεωρώ ότι θα παίξουν ρόλο και τα λάθη που θα κάνει κάθε ομάδα εδώ. Ισχύει. Η κούραση, τα λάθη, όλα αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα παίξουν ρόλο τα λάθη που θα γίνει εδώ πέρα. Πιστεύω θα έχουμε πολλή επαφή. Οι βολές θα είναι επίσης σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού αυτού. Τώρα, αυτοί έχουν τον Τάσο κάτω από τα καλάθια που ο τύπος ναι. Δεν κόβεται. Δεν Ισχύει. Κόβεται. Εσείς έχετε τον Αντρέα. Αν τραβήξουν οι δύο που κάνουν διαφορά στην κάθε ομάδα, θα είναι πολύ πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Έχουν και καλά χαρτιά πολλά, δηλαδή δεν ξέρεις τι να τους δώσεις. Δηλαδή, αν σε τρέξουν, θα στρέξουν καλά. Στη σειρά με τους λύκους, σκέψου ότι θεωρητικά, ας πούμε, αν θα έβλεπε κάποιος αυτή την ομάδα, τους έλεγε δώσεις στα τρίποντα, ας πούμε. Και έχουν βάλει 6 στα 25 στο πρώτο και 10 στα 27 στο δεύτερο. Είναι πολύ καλά ποσοστά. Δεν είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία θα την αφήσουμε και θα τα σπάσει. Ναι, είστε καλύτεροι από τους λύκους όμως εσείς. Αυτό, αγωνιστικά, ναι, είστε αυτό ναι. Αγωνιστικά στο σύνολο είστε καλύτεροι από τους λύκους. Είναι δύσκολη η διασταύρωση πολύ. Και για εμάς και για εκείνους νομίζω ότι είναι δύσκολη. Ναι, δηλαδή μπορεί με τους λύκους η απουσία να μην φάνηκε, σε εσάς μπορεί και να φανεί. Θα δούμε. Έτσι, γιατί είναι κορμί ο Τσίμπεστερ, δεν είναι. Ισχύει, είναι κορμί. Ισχύει. Δύσκολη σειρά. Δεν θα σε ρωτήσω ποιος θα περάσει, γιατί προφανώς θα πεις ο Most Wanted. Σε βγάζω από τη δύσκολη θέση. Εγώ θα πω... Πες τα μανάρια, έλα, αφού τα μανάρια θες. Πες το, αφού βλέπω τι που πάει. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Θες να το δώσουμε 50-50 και δύο. Όχι. Ωραία. Δεν θα δώσω 50-50 για να μου λένε ότι είμαι κότα. Ναι. Δεν είμαι κότα. Μου κάνει και νοήματα ο γκουρά απέναντι. Λοιπόν, λόγω σταθερότητας, συγγνώμη, θα δώσω τα μανάρια. Θα δώσω τα μανάρια, συγγνώμη. Γιατί να μην έχουμε μια κάμερα, για ποιο λόγο, δεν μπορώ. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι τα μανάρια μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω τώρα, Summer. Επίσης, σας χωρίζει μια κατηγορία. Ισχύει. Και με αυτούς, ανταπεξήλθαν πολύ στο χειμερινό της Master, δηλαδή αυτή η σκληράδα που έχουν δεν τη βρίσκεις εύκολα, πραγματικά το λέω αυτό. Έχετε παίκτες λίγο πιο ταλαντούχους από τα μανάρια,
αλλά θα πάω μαζί τους. Κολέκτο ελτήρι. Πω. Τώρα έχουμε τρία ζευγάρια, να ξέρετε, τα οποία είναι... Αφήστε τα να πάνε, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Σου είπαμε, προβληματίζει πάρα πολύ η εικόνα των ελιτήριων με τις πολλές αυτές απουσίες που έχουν. Το λέω πολύ ειλικρινά όμως. Ναι. Δεν μπορείς να παραταχθείς απέναντι στους collectors με 5 άτομα και με 6. Είναι αθλητικοί οι collectors, είναι μπασκετικοί, έχουν και έφεση στο rebound, έχουν και shoot. Μπορεί να τα απεξέλθεις για ένα ημίχρονο. Μετά αναγκαστικά η κούραση θα μπει στο παιχνίδι. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε ρομπότ προφανώς. Όταν τρέχει 40 λεπτά, κάποια στιγμή σου βγαίνει γλώσσα. Ναι. Δεν γίνεται. Ειδικότερα όταν δεν είσαι επαγγελματίας αθλητής, να πεις ότι κάνεις προπονήσεις κάθε μέρα, ότι είσαι σε μια τέτοια διαδικασία. Εάν οι ελιτήριοι κατέβουν λίγοι, θα είναι πρόβλημα. Έχεις κάποια πληροφορία και το λες αυτό ή... Επειδή μου είδα, ξέρω ότι έχει πρόβλημα με τραυματισμούς, ξέρω ότι έχει πρόβλημα με τις παρουσίες. Ναι. Και αυτά που έχω δει στα τελευταία μάτς γενικά το λέω, τελευταίες 3-4 εβδομάδες. Αν οι ελιτήριοι δεν έχουν κόσμο να βοηθηθούν, οι collectors θα τους καταπιούμε. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Γενικά θεωρώ ότι θα περάσουν οι collectors. Το λέω τώρα, συμφωνώ μαζί σου για άλλο λόγο. Απλά θεωρώ ότι αν δούμε ένα πιο γεμάτο πάγκο στους ελιτήριους, θα τους δυσκολέψουν πολύ, θα μπουν τρικλοποδιές δηλαδή που πρέπει. Εάν οι ελιτήριοι δεν έχουν κόσμο, θα πάνε οι κολέκτος στην οκτάδα πιο εύκολα. Ας σου πω που διαφωνώ. Ο Φίγκο πιστεύω ότι θα τους μαζέψει τώρα. Γιατί ξέρω ότι παίζουν και σε άλλα τουρνουά. Και τώρα που έχουν φτάσει στο 16, νομίζω έχει μια βαρύτητα παραπάνω. Θέλεις να μου πεις γιατί τον λες Φίγκο? Γιατί είναι ο Φίγκο. Το έχουμε βγάλει από το Περιστέρι, αυτό ξέρει εκείνος. Γιατί ναι, παίζει, inside, παίζει με την ευχέρεια που έπαιζε ο Φίγκο. Α. Βέβαια αυτό δεν του άρεσε, δεν το πρωτό είπα. Γιατί μου λέει, γιατί με λες προδότη και τέτοια. Α, το πήγε εκεί. Αλλά εγώ το είπα καθαρά. Δηλαδή το έκανα κομπλιμέντο καθαρά με βάση τη ευχέρεια. Οκ, το ακούω. Τα φιλιά μου στον εικόνα. Πιστεύω θα του μαζέψει. Είναι δύο ομάδες πολύ γνώριμες και από το χειμώνα και μας κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δουλειά, ότι και στο χειμώνα ήταν 1-1. Πήρε το ένα μάτς οι collectors, το ένα μάτς πήραν οι ελιτήριοι. Δύο πολύ καλές ομάδες, αν μαζευτούν, εγώ πιστεύω ότι θα μαζευτούν και οι ελιτήριοι και θα δούμε δύο ωραία παιχνίδια. Δίνω τους collectors για το εξής, μετά από πολλή σκέψη. Τα μάτς όταν είναι κοντά και κρίνονται προκρίσεις, συνήθως πάνε στο inside game. Δηλαδή το transition παιχνίδι μπορείς να το κόψεις. Ένα καλό ψηλό από κοντά, όταν η μπάρα θα περάσει μέσα, δύσκολα στο μπορείς. Στον Κυριάκο αναφέρεσαι τώρα και στον Καδά. Στον Κυριάκο έχουν πολύ καλή γραμμή ψηλών. Και στον Καδά έχουν την καλύτερη γραμμή ψηλών. Ναι. Και το άλλο είναι, μάλλον. Και το άλλο είναι ότι ακόμα κι αν δεν πάει μπάλα μέσα, ο Κυριάκου δίνει πάρα πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Mm-hmm. Και δεν είναι ότι απλά παίρνει τα rebound, τελειώνει για τις φάσεις, ναι, που είναι, ναι, σημαντικό. Ναι, ναι. Οπότε θα είναι οριακή σειρά. Για μένα, λόγω αυτού που προείπα, δίνω προβάδισμα στους collectors. Όχι λόγω των απουσιών. Εγώ είπα ότι πιστεύω θα παίξουν ρόλο. Η μάχη των πυροβολητών είναι η επόμενη. Πανηγυρίζουν με τον ίδιο τρόπο στις φωτογραφίες, το έχεις δει. Ναι, βάζουν, ναι, τα χεράκια έτσι. Κάνουν και δύο. Τα πιστόλια εναντίον των πυροβολητών gunners. Τώρα εδώ πέρα, τα πιστόλια δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σκληροί για να βγάλουν το παιχνίδι, να βγάλουν από το παιχνίδι τους Gunners. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που ταιριάζει στους Gunners, μπορούν να τους παίξουν και στη ρακέτα και στα shoot και τα σχετικά. Έχουν το do or die οι Gunners, όπως είπαμε. Συμφωνώ. Έτσι. Τα πιστόλια τώρα είναι και λίγο πιο χαλαρά, ρε παιδί μου. Ισχύει. Δηλαδή τώρα μπορεί να είναι την Τρίτη, λέω τώρα ένα παράδειγμα, στα κουφονείς, και την Τετάρτη να πεταχθούν τώρα μέχρι τον κολλό, να πάνε να παίξουν και ένα παιχνίδι. Ναι. Δεν κεγόμαστε κιόλας ότι όπου φτάσουμε είναι καλά.
αλλά πρέπει να μαυρίσουμε κιόλας, να πιούμε ένα κοκτέιλ, να είναι το. Ενώ οι Gunners είναι λίγο, έχουν ένα στόχο, ναι, το έχουν δει λίγο πιο σοβαρά. Θεωρώ ότι για όλα αυτά οι Gunners είναι φαβοροί. Δύο ομάδες με την, έχοντας μια προσέγγιση πολύ κοντά η μία στην άλλη. Νομίζω ότι ταιριάζουν. Έκαθα και είδα λίγο στατιστικά και από τα δύο μάτς. Και οι δύο ομάδες είναι καλές και οι δύο ομάδες είναι έμπειρες και διαβάζουν το παιχνίδι και την επίθεση. Το είχα πει και στο προηγούμενο podcast αυτό για τους Gunners. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστόλια. Θα δώσω ένα ελαφρύ προβάδισμα στους Gunners, γιατί είδα ότι το σκορ μοιράζεται λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό κάνει δύσκολη τη δουλειά μιας αντίπαλης άμυνας. Όταν έχεις να μαρκάρεις έναν παίχτη, θα τους βάλεις όλους πάνω του, θα κάνεις τα πάντα να μην τιμωρηθείς από αυτόν, αλλά όταν έχεις πολλούς να σε χτυπάνε, είναι πιο δύσκολο. Ναι. Νομίζω ότι έχουν ένα πολύ μικρό προβάδισμα σε αυτό οι Gunners. Μοιράζει το σκορ στα πιστόλια, αλλά λίγο λιγότερο. Αυτό λέω. Γι' αυτό το λόγο και μόνο δίνω μικρό απαντάρι στους Gunners. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω που δεν τους αφισβητήσαμε αν θα έχουν την ίδια δυναμική με πριν. Γιατί έπαιξε λίγο ρόλο και η αμφισβήτηση που τους δείξαμε στο προηγούμενο. Ναι, τότε ο Δημήτρης Καραμπέζος, ναι, μπορεί. Ήταν λίγο αυτό. Αλλά συνολικά... Εγώ τον πίστεψα τον Καραμπέζο όμως τον πρώτο. Όχι, ναι, δεν διαφωνώ. Δεν είπα... εγώ όταν λέω εμείς, ενώ εδώ στο podcast, όλοι γενικότερα, στο podcast, ναι, εδώ, ναι, πέρα, ναι, που μιλάμε. Απλά θεωρώ ότι οι Gunners, όπως προείπα, είναι σε αυτά τα μάτς τα δυνατά, τα υψηλά, που και τώρα που βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω, γιατί είναι μια πολύ νίκης ομάδα, είναι μια ομάδα πρωταγωνιστής της κατηγορίας που παίζει, είναι όμως η ευκαιρία της τώρα να πάει ένα βήμα παραπέρα. Με τον κορμό και τα παιδιά που έχει και τον μπάσκετ που παίζει και αυτό που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ενώ δεν ξεχωρίζουν ιδιαίτερα για το ταλέντο τους, είναι πάρα πολύ καλοί στο σύνολο. Τα plays που βγάζουν, τα συστήματα, ο τρόπος που στείνονται, που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Κάνουν τους πάντες καλύτερους. Ναι, και μπορούν να δουν στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο λόγω αυτού. Δηλαδή, δεν ταράζονται στο παιχνίδι τους, θα γυρίσουν και διαφορές που μπορεί να είναι στους 15 πόντους, είναι focus πάντα και το παιχνίδι δηλαδή να τους τραβώσει, θα πάρουν ένα time out, θα πούνε δύο λόγια και θα το ξαναφέρουν στα μέτρα τους. Ισχύει. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους, συγγνώμη στα πιστολάκια μου, αλλά θεωρώ ότι οι Gunners έχουν προβάδισμα. Ξαναλέω, πολύ ωριακή σειρά. Δηλαδή, εγώ οριακά δίνω και παράταση στο δεύτερο. Το λέω από τώρα. Πάμε να δούμε και τελευταίο. Μίνο Εσπρέσοφ. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, λοιπόν, εξετάσεις να έδινα. Δεν θα προβλήματος. Εδώ τώρα τι σημαίνει. Εδώ έχουμε τον φιναλίστη της Evolution με τον φιναλίστη Development. Σωστό. Πώς σου φάνηκε. Σωστό. Πώς σου φάνηκε. Ναι. Μπράβο. Φωτίστηκες λίγο. Φωτίστηκα. Έτσι, μπράβο. Παρ' όλα αυτά, είναι ντέρμπι. Συμφωνώ. Το μάτς αυτό. Δεν ξέρω. Για πες μας λίγο, δύο λόγια. Η Πρέσοφ, το έχουμε ξαναπεί, έχει έναν τρόπο παιχνιδιού ο οποίος δεν σταματιέται. Σταματιέται μόνο από το κακό της χέρι. Δεν μπορεί να το παίξει αυτό μια άμυνα, να πει ωραία, θα τους πιέσουμε ψηλά, δηλαδή θα τους μαρκάσει από το κέντρο και να θα είναι πέντε παίχτες πάνω και θα τους μαρκάρετε, δεν γίνεται, πρακτικά δεν γίνεται. Καλά, έχουν και ψηλούς, δεν είναι μόνο... Έχουν τον Βασιλείο, ας πούμε, που ο Λαδόπουλος, ναι, που μπορεί να σε χτυπήσουν και έτσι, αν θέλουν. Οι Μίνες παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ, πολύ επιθετικό, ίσως και να είναι και κρίμα που πετυχαίνουν τώρα αυτόν τον αντίπαλο εδώ. Είναι καλύτεροι στην άμυνα, ίσως, οι Μίνες. Ίσως. Είναι λίγο, νομίζω ότι παίζουν λίγο πιο επιθετική άμυνα. Δεν ξέρω, ναι, αν καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Δίνω μικρό προβάδισμα στην Πρέσοφ για τον απλούστατο λόγο ότι το τρίποντο μετράει για 3 πόντους και το δίποντο μετράει για 2. Αυτό το. Γιατί τώρα, ότι. Νιώθω ότι το παιχνίδι της Πρέσοφ είναι πιο σύγχρονο, καλός κακός. Και αν βάλουμε τα νούμερα κάτω. Αν βάλουν τα σουτ που τα βάζουν, ότι δηλαδή πρέπει οι Μίνωες να αλλάξουν και λίγο το στυλ τους. Για μένα. Βαράνε και οι Μίνωες τρίποντα, έτσι. Αλλά οι Μίνωες για μένα τρέχουν και πιο πολύ, παίζουν και πιο πολύ inside. Δεν είναι τόσο πολύ του τρυπόντου. Συμφωνώ.
Κοίτα, βασικά, θεωρώ ότι λίγο πολύ το στυλ παιχνιδιού τους ψιλομοιάζει, εγώ. Okay. Έτσι, λίγο πολύ. Όπως μου πληροφορούν εδώ από το Control, η ομάδα αυτή έχει ξαναπαίξει σε Summer. Ναι. Ναι, όπως βλέπω εδώ μπροστά μου. Τώρα, ευχαριστώ το, μεγάλο το διαμαντή, το Γκαλτσουνάκι για το στατιστικό. Εκεί είχαν περάσει οι Μίνωες. Έτσι. Ναι, στα τρία μάτς βλέπω δύο ήττες Ιππρέσοφ και μία νίκη απέναντί τους, οπότε τους το χρωστάνε. Ισχύει και αυτό, ισχύει και αυτό. Παίζει ρόλο. Τώρα αυτό λίγο κάπως... Λίγο κάπως με αναστάτωσε τώρα αυτό εμένα λίγο. Ναι. Λίγο τώρα. Ευχαριστώ, γκουρού, λίγο με έβαλε σε σκέψη. Μπράβο, ρε, αφού είπα εγώ την πρόβλεψη, πήραμε σε μετά το info το καλό, ε. Αλλά, άρα, λίγο, ενώ είχα πάει να πω κάτι, τώρα θέλω να τη γυρίσω την πιφτέκα. Λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πατήσω πάνω σε αυτό που είπες, τη σταθερότητα. Θα πατήσω στο ότι έχουν πολύ πολύ καλή περιφέρεια. Θα πατήσω ότι και η ρακέτα είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Θα πατήσω όμως ότι και στη θέληση ότι σας χρωστάμε μια σειρά και πρέπει να την πάρουμε. Τσουπ! Τη γύρισε την πιστεκά. Τη γύρισα. Ναι. Τη γύρισα. Ο διαμαντής ο Καλτζουνάκης ήταν γι' αυτό. Εντάξει. 100%. Οπότε στις λεπτομέρειες δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολο μάτς. Και εγώ. Θα πω για αυτούς τους λόγους που δεν ήταν προφανείς και έγιναν στην πορεία, την Πρέσοφ. Αλλά οι Μίνωες τώρα εντάξει έχουν Αλτεντζή, έχουν Γαλίτη, τώρα δεν έχουν Νιόνιοβιτς. Ο οποίος χρωστάει ένα καλό μάτς. Ο Νιόνιοβιτς. Τα είδα όλα. Ναι, ισχύει και αυτό. Απλώς τώρα δεν ξέρω αν έχω βάλει τις φιτιλιές που πρέπει στην Πρέσοφ. Ναι. Ξέρω αν έχουν μπει. Θα πω για αυτό το λόγο... τους Πειραιώτες. Τελειώσαμε. Αυτά ήτανε. Κιόλας. Νομίζω ότι τα πάμε όλα. Μια ώρα ωριακά είμαστε εδώ, βρε Βασίλη. Δεν θες να πούμε τίποτα άλλο. Οπότε τα νέα σου και αυτά κάτι, τα μαθήματα βγαίνουν σιγά σιγά. Βγαίνουν. Τα περνάς. Να μιλήσουμε για τον καιρό. Τα περνάς. Τα περνάω. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο. Πότε... Ευχαριστώ για τη θετική ενέργεια και τα λίγα απλητικά μου να το πούμε για τη στιγμή. Μπράβο. Το πτυχίο που θα πανηγυρίσουμε δηλαδή τώρα Σεπτέμβρη θα πάμε σε. Θα πανηγυρίσουμε. Γιατί έχει πάει εκεί. Δεν ξέρει ο κόσμος. Λέω να πούμε και τα δικά μας. Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς. Να ενημερώσουμε εδώ στον Καμπόλη ότι οι σελίδες πολλές που έχει γράψει για να μαρκάρει δεν χρειάζεται για σήμερα γιατί δεν θα κατέβασε το πρώτο μάτς. Πάει όλος ο σχεδιασμός. Ναι. Λυπάμαι για το χαρτί που χάλασες. Λοιπόν, πολύ καλές σειρές να έχετε, να περάσω καλύτερος. Πολύ 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 μπάσκετ, φιλιά πολλά. Τα λέμε στα επόμενα τα οποία θα έχουμε εκπληξούλες στις οχτάδες, να ξέρεις. Θα έχουμε εκπληξούλες. Δεν θα τα πούμε μόνοι μας. Θα κάνουμε και εμείς προβλεψούλες, αλλά επειδή θα είναι λίγο πιο τα πράγματα, θα έχουμε εκπληξούλες. Κάνε μια αποφώνηση να κλείσουμε. Ο καιρός, όχι. Λοιπόν, θέλω να δω τα ίδια αποτελέσματα που είδαμε. Να πούμε ότι δύο πρωτοπέρα αποκλείστηκαν. Δεν το αναφέραμε καθόλου. Δύο ομάδες που ήταν πρώτες στον όμιλό τους χαιρετίσαν από τον πρώτο γύρο. Πολύ ωριακά μάτς, πιο ωριακά από την πρώτη φάση. Θέλω να τα δω όλα. Σας παρακαλώ πολύ, μην χαλάσετε το παιχνίδι. Παίξτε μπάσκετ. Όλοι όσοι έχουν περάσει τώρα είστε πολύ καλές ομάδες. Μην έχουμε ευτράπελα και παρατράγουδα. Παρακαλώ πολύ. Ωραία, αυτό από μένα. Φιλιά πολλά. Τα λέμε σε επόμενο podcast. Bye bye. Basketball.